Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τα τελικά αποτελέσματα της απογραφής. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για τον νομό Καστοριάς. Ο κύριος Γιαπαψόγλου είναι στη γραμμή μας αρχικά. Κύριε Γιαπαψόγλου, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα. Θα ακούσετε τώρα και για το Άργος. Λοιπόν. Τα ξέρουμε. Τα 10.633 λοιπόν για το Άργος και πετύχατε τον στόχο σας, κύριε Γιαπαψόγλου. Αλλά θα το συζητήσουμε αυτό αφού πρώτα ανακοινώσω και τα τελικά αποτελέσματα της απογραφής για τον νομό Καστοριάς. Όπως ήταν φυσικό και όλοι εδώ περίμεναν, η Καστοριά πέφτει κάτω από τις 50.000. Ο πληθυσμός της Καστοριάς είναι 46.048. 46.048, εκ των οποίων 22.818 είναι οι άνδρες και 23.230 είναι οι γυναίκες. 46.048 ο πληθυσμός της Καστοριάς, λοιπόν, του νομού Καστοριάς. Τώρα, ο Δήμος Καστοριάς, 33.227. Το επαναλαμβάνω, Δήμος Καστοριάς, 33.227. Το Νεστόριο, 2.188. Και το Άργος Οριστικό, που ήταν, θα λέγαμε, το μεγάλο στίχημα εκεί της περιοχής, να κρατηθεί ο πληθυσμός πάνω από 10.000, καταφέρνει το στόχο 10.633. Πρώτο σχόλιο, κύριε Γιαπαψόγλου. Πρώτο σχόλιο, ηρεμία, ένα μεγάλο ουφ. Ναι. Γιατί τελικά όλος αυτός ο αγώνας που έγινε, όχι μόνο επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά, με τους συνεργάτες μου κυρίως, δεν θα πω εγώ, θα πω με τους συνεργάτες μου, με τους προέδρους, τους αντιδημάρχους αλλά και όλους τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και κυρίως τους συνδημότες, οι οποίοι αντιλήφθηκαν από νωρίς αυτό που θέσαμε, το διακύβευμα τότε που λέγαμε το τι μπορεί να συμβεί αν θα πέσουμε ως πληθυσμός κάτω από 10.000 και τι θα σήμαινε στην ουσιαστική αυτή αναπτυξιακή πορεία του Δήμου. Τελικά με πολύ αγώνα, με πολύ προσπάθεια και στοχευμένες κινήσεις βλέπουμε να υπάρχει αποτελέσματα. Θυμίζουμε άλλωστε, απλά, κύριε Γιαπαψόγλου, θυμίζουμε απλά ότι αν ο πληθυσμός του Δήμου Άργους, και γι' αυτό στεκόμαστε ιδιαίτερα στο δικό σας χώρο, ήταν κάτω από 10.000, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το ύψος των χρηματοδοτήσεων θα ήταν περίπου στα επίπεδα του Δήμου Νεστορίου. Έτσι ακριβώς. Οι κάτω των 10.000 πάνε σε άλλη κατηγορία, όπως είναι ο Δήμος Νεστορίου. Και κυρίως τα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά. Σωστά. Εκεί που τελικά είναι και το 90, ίσως και 95% του συνολικού ποσού που παίρνει κάθε Δήμος. Ναι. Άρα, τέλος καλό, στόχος καλός, όλα καλά, συνεχίζουμε ακάθεκτοι από εδώ και πέρα με τον ίδιο ρυθμό και ακόμη μεγαλύτερο για τα έργα που ήδη έχουμε και ήδη πάμε να διεκδικήσουμε. Για τον συνολικό αριθμό της απογραφής του νομού όμως, εδώ τώρα ένα σχόλιο, κύριε Γιαπαψόγλου. Υπάρχει, ήταν κάτι αναμενόμενο. Από 50 κάτι στο 46.048. 46.048. Είναι λυπηρό, πρέπει να προβληματίζει τους πάντες. Μήπως το περιμένατε και χειρότερο, γιατί εδώ είχαμε ακούσει ότι... Να αλήθεια, πιθανόν εγώ περίμενα να είναι και πιο κάτω, να ήταν οριακά πάνω από 40. Μάλιστα. Αλλά τι να πω. Τι να πω, δυστυχώς είναι τα αποτελέσματα, αυτά. Του δημογραφικού, τα αποτελέσματα της πτώσης της γονοποιητικής δραστηριότητας, τα αποτελέσματα το ότι δεν υπάρχουν προοπτικοί κυρίως για τους νέους ανθρώπους, για τους νέους συμπολίτες μας. Όλα αυτά όμως είναι ένα ηχηρό, όχι καμπανάκι, αλλά ηχηρή καμπάνα, τα οποία εντάξει δεν λύνονται ούτε με μία κουβέντα, ούτε με μία συνεδρίαση, ούτε με μία συνάντηση. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, κάλιο αργά λέει παρά ποτέ λέει ο λαός μας, ας καθίσουμε έστω και εκ των υστέρων να τα δούμε. Πάντως η ευθύνουσα πορεία του νομού και πληθυσμιακά εδώ αποτυπώνεται με τον πιο, θα λέγαμε, επίσημο και τρανταχτό τρόπο. Επίσημο και τρανταχτό τρόπο. Είναι ένας κρότος αυτό σήμερα από τις 50.000 μέσα. Είναι καμπάνα, είναι καμπάνα της Μητρόπολης. Ναι. Και δεν ξέρω πώς θα το
Δηλαδή είναι πόσο εύκολα ή ακατόρθωτα πια μπορούμε για το μέλλον να έχουμε και πάλι επανάκαμψη, δηλαδή και για τον ομό πάνω από τις 50.000. Δύσκολο. Θα το δούμε αυτό. Δύσκολο, δούμε. Αλλά όχι ακατόρθωτο. Θέλει στοχευμένες κινήσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται δουλειά και όχι μόνο φωτογραφίες και επισκέψεις για το Θεαθήνε. Χρειάζεται δουλειά στοχευμένη και συλλογική. Ωραία. Και όχι το ποιος θα καρποθεί, τι έγινε, όχι εγώ το έκανα, όχι ο άλλος. Όταν θα το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε θα μπορέσουμε να αυξήσουμε και τις επενδύσεις, άρα και τις θέσεις εργασίας, άρα και το μόνιμο πληθυσμό. Κύριε Παπαστόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, να είσαι καλά. Καλή Χριστώ. Σας ημέρα, καλή ναι, σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.